Το θέμα μας, φίλες και φίλοι μου, είναι τα βασικά κομμάτια που πρέπει να έχει η γυναικεία γαρδαρόμπα. Είμαι σίγουρη ότι θα παραμείνετε εδώ για να απολαύσετε τη Γιούλη, γιατί έχει να σας δώσει πολλές χρήσιμες συμβουλές και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε μαζί. Ποια είναι τελικά τα βασικά αυτά κομμάτια που πρέπει να έχουμε όλες μας? Λοιπόν, υπάρχουν κάποια βασικά κομμάτια τα οποία είναι στη μόδα τώρα και 25 χρόνια. Δεν έχουν φύγει από καμία σεζόν και θα μείνουν, έχουν ακόμα μέλλον. Είναι για όλες τις ηλικίες και αποτελούν το 60% της γυναικείας καρδαρόμπας. Πάμε να δούμε αυτά τα κομμάτια, Γιούλη μου. Πρώτα αρχίζουμε με την καπαρντίνα, την κλασική καπαρντίνα. Είναι πάνω από 150 χρονών σαν σχέδιο. Είναι σε ουδέτερο μπέζ χρώμα, το πιο κλασικό, και είναι το poker face των ρούχων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γι' αυτό τη χρησιμοποιούσαν και στην κατασκοπία και γι' αυτό τη χρησιμοποιούσαν και στις business. Γιατί δεν καταλαβαίνει ο άλλος πώς είναι, τι νιώθεις και ποιες είναι οι προθέσεις σου. Συνεχίζουμε με το jean, που υπάρχει σε κάθε καρδαρόμπα. Είναι το πιο βασικό κομμάτι, όμως είναι δύσκολο να βρούμε το κατάλληλο, το ιδανικό jean για μας. Πρέπει να προσέξουμε και εφαρμογή και ύφανση και το μήκος του και όλα. Το τρίτο είναι το pullover. Το pullover πρακτικό, εύκολο, άνετο, όμως πρέπει πάντα να επιλέγουμε να είναι καλή ποιότητα. Όχι συνθετικά, πάντα να έχουμε ή 100% μαλλί ή κασμίρ. Είναι πιο ακριβό, αλλά αξίζει. Συνεχίζουμε με το cigarette πατελόνι. Είναι το πατελόνι που είναι σε ίσια γραμμή. Μπορεί να είναι μαζί με το σακάκι και αποτελεί το κλασικό κουστούμι, μπορεί όμως να σταθεί και μόνο του. Συνήθως είναι στα κλασικά χρώματα, σε μαύρο, μπέζ, λευκό, γκρι, σκούρο μπλε. Συνεχίζουμε με το πουκάμισο, το λευκό πουκάμισο, το οποίο δηλώνει αριστοκρατία, δηλώνει φρεσκάδα, δηλώνει καθαριότητα. Είναι από τα πιο βασικά και ταιριάζει πραγματικά με όλα. Μέχρι τώρα πραγματικά τα έχω. Για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ναι, υπέρ, σωτά, αυτό σου λέω. Pencil φούστα. Και εσύ και εγώ. Είναι πολύ κλασική. Πολύ μόδα. Ναι, είναι και μόδα, αλλά είναι και στα βασικά κομμάτια. Δεν έχει φύγει ποτέ, αναδεικνύει κάθε σιλουέτα, ακόμα και τις πιο παχουλές κοπέλες τις μαζεύει, τις πιο λεπτές τις κάνει να δείχνουν ότι έχουν καμπύλες και έτσι είναι ιδανικό για όλους. Αυτό που μόνο πρέπει να προσέξουν είναι το μήκος της φούστας, δηλαδή εάν είναι κάτω από το γόνατο, είναι για τις πιο ψηλές κοπέλες. Αν έχουμε ωραία γόνατα, μπορούμε να τα δείξουμε να είναι ένα εκατοστό πιο πάνω. Για μια κοπέλα που θέλει να δώσει ύψος, είναι ακριβώς στη μέση. Συνεχίζουμε με το αγαπημένο. Μαύρο φόρεμα. Το μαύρο φόρεμα. Είναι παιδί της Coco Chanel. Βγήκε το 1929 για την Αμερικάνικη Vogue και από τότε δεν ξανάφυγε ποτέ. Είναι αυτό που λέγεται και στη Vogue ότι 10 στις 10 γυναίκες έχουν από ένα και 10 στις 10 θέλουν από ένα ακόμα. Μετά πάμε σε ένα τόσο βασικό και τόσο απλό, σαν εσόρουχο. Είναι το βαμβακερό, το άσπρο μπουζάκι, το t-shirt, το φανελάκι. Mm-hmm. Το οποίο μπορεί να είναι πιο μακριμανή και μπορεί να είναι πιο κοντό. Αποτελεί βασικό κομμάτι γιατί μπορούμε να αναδείξουμε άλλα κομμάτια, να είναι αυτό το ήσυχο μέρος. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε εδώ πέρα είναι να έχουμε πολλά. Mm-hmm. Είναι το πιο οικονομικό κομμάτι από όλα τα βασικά, οπότε δεν μπορούμε να το κρατήσουμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά μπορούμε να το αλλάζουμε συχνά. Και μετά περνάμε σε δύο βασικά αξεσουάρ, τις μαύρες γόβες. Που τις έχουμε όλες. Που τις έχουμε όλες, ναι. Και τη μαύρη τσάντα σε ένα μεσαίο μέγεθος, που μπορεί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλά, το λουστρίνι είναι λίγο πιο επίσημο, αλλά μπορούσε να είναι δέρμα ή κάτι πιο χαλαρό, ναι. Και τη μαύρη τσάντα, όπως... λοιπόν. Ναι. Είναι τα βασικά κομμάτια που πρέπει να έχουμε. Αυτά είναι τα βασικά μας. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε για να κάνουμε και πολλές, αν θέλεις, εμφανίσεις με αυτά τα βασικά κομμάτια. Ακριβώς. Σας έχω φτιάξει και ήδη δύο σύνολα για να τα δείτε έτοιμα. Η καπαρδίνα σε μπλε, με από πάνω ένα πιο χαλαρό αλλά ζεστό φουλάρι. Φουλάρι. Μας δείχνει και, λοιπόν, και συνδυασμούς και επιλογές. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Στο επόμενο κομμάτι πάμε. Το επόμενο είναι το τζιν. Τα τζιν φέτος θα φορεθούν πολύ με τα πολύ μεγάλα pullover, τα oversized sweaters. Μεγάλο pullover, χουχουλιάρικο. Είναι πάρα πολύ στη μόδα. Καθώς επίσης θα φορεθεί και με τζιν από πάνω. Total denim. Πουκάμισο, ναι. Τζιν μπλούζα γενικά. Και μπορούμε να το σπάσουμε με κάτι λοπάν, με παπούτσι, με γόβα σε έντονο χρώμα. Το cigarette πατελόνι, το οποίο μπορεί να φορεθεί και φέτος με το oversized sweater. Το μεγάλο το φαρδί. Το φαρδί, με, ναι, ένα φιόγκο. Ναι, θα μπορούσε να είναι έτσι. Θα μπορούσε να είναι με μια πολύ κουλιαρική ζακέτα. Μύτη φούστα, η οποία συνδυάζεται άψογα και με καρό πουκάμισο. Πολύ το καρό. Ναι, βλέπω το προτιμάς πάρα πολύ σε έντονο. Μπορεί να πάει όμως και πιο κομψά. Με ένα λευκό.
Πάλι λευκό πουκάμισο σε άλλη version. Μέσα το πουκάμισο, έξω το πουκάμισο. Μέσα το πουκάμισο. Πάντα μέσα. Ναι, μέσα. Όταν και έχουμε φέτος... φούστες μύδι, πάντα μέσα το πουκάμισο. Είναι φέτος τάση και ζώνη και μπορεί να μπει και ένα λεπτό πουλοβεράκι μέσα. Φύση. Κλείνουμε με το μαύρο φόρεμα. Το κλασάτο, σικά το μαύρο φόρεμα ναι. Που το έχουμε 10 στις 10. Ακριβώς. Και 10 στις 10 θέλουμε άλλο ακόμα ένα. Το οποίο μπορεί να συνδυαστεί απλά με ένα φουλάρι, με πέρλες για ένα πολύ κλασικό συνδυασμό, αλλά μπορεί να μπει πλέον και κάτι πολύ πολύ μοντέρνο, όπως ένα τζάκετ σε άλλο χρώμα. Μπορεί να μπει με γούνα που είναι πάρα πάρα πολύ τάση φέτος. Και σε, ειδικά όταν είναι σε ένα χρώμα έτσι πολύ παιχνιδιάρικο, να το ηρεμήσει λίγο σαν σύνολο. Μία τελευταία ερώτηση έχω για σένα. Τι λάθος κάνουμε εμείς οι γυναίκες, γενικότερα στην εμφάνισή μας, και επειδή είσαι ειδικός, είσαι στυλίστρια, θα ήθελα λίγο να μας προστατέψεις. Σχετικά με το θέμα μας σήμερα, το λάθος που κάνουν είναι ότι τα συγκεκριμένα κομμάτια, τα βασικά κομμάτια, αποτελούν το 60% της γκαρδαρόμπας. Έτσι, σε αυτά τα κομμάτια πρέπει να επενδύσουμε, πρέπει να δώσουμε χρήματα, πρέπει να είναι καλές ποιότητες. Μένει ένα 40% που μπορούμε να παίξουμε με προσωπικό γούστο, με τάσεις, με κάτι πιο τρελιάρικο, αλλά αυτά θέλουν λιγότερο ρίσκο. Οι καλές ποιότητες ας κρατήσουμε εδώ πέρα, ας δώσουμε χρήμα. Δεν είναι απλά ένα λευκό πουκάμισο, θα μας βγάλει ασπροπρόσωπες πάρα πολλές φορές.